Λοιπόν, τώρα γράφει εδώ, παιδιά, για τον αυνανισμό. Χαίρετε. Χαίρετε, παιδιά. Δεν έχετε πει καθαρά, ξάστερα, νόμιμα, εκπαιδευτικά, ενημερωτικά, πληροφοριακά στους πολίτες, στον λαό, αν είναι καλό ή κακό, σωστό ή λάθος, νόμιμο ή παράνομο να αυνανίζονται. Να αυτοερωτίζονται, να αυτοικανοποιούνται. Πώς να το πούμε? Αυνανισμός, πώς να το πούμε? Μωαμεθανισμός, πώς να το πούμε? Πρέπει μια λέξη. Βουδισμός, πώς να το πούμε? Δεν έχετε πει στο λαό, ρε παιδιά, αν είναι καλό ή κακό, επισήμως, επίσημα να του πείτε αν αυνανίζεται ή όχι ακόμα. Ακόμα να του πείτε, ρε παιδιά, αν αυνανίζεται ή όχι. Παρακαλώ, κάνω έκκληση σε γιατρούς, σε επιστήμονες, σε καλλιτέχνες, σε παπάδες, σε ιερούς, σε κληρικούς, σε καθηγητές πανεπιστημίου, σε πολιτικούς. Κάποιος άνθρωπος, κάποιο ζώο, κάποιο φυτό, κάποιο αντικείμενο, κάποιος θεός, κάποια ενέργεια, να μας ενημερώσει, να μας πληροφορήσει επισήμως, ωραία, αξιοπίστως, αν είναι καλό ή κακό να αυνανιζόμαστε ή να μην αυνανιζόμαστε. Να βγει και να πει. Ρωτάω, να ενημερωθώ κι εγώ. Να αυνανιζόμαστε είναι καλό. Να αυνανιζόμαστε είναι κακό. Να αυνανιζόμαστε είναι λάθος. Να αυνανιζόμαστε είναι σωστό. Πείτε μας, ρε παιδιά, τι είναι από αυτά τα δύο. Θα πάμε στην κόλαση αν αυνανιζόμαστε? Θα πάμε στον παράδεισο? Θα αυξηθούν τα οικονομικά? Θα μειωθούν τα οικονομικά? Πείτε ρε παιδιά, να δούμε εδώ τι γίνεται. Τώρα μου βγήκε μία εδώ, Social Theology, Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακά Social Theology. Social Theology, Ελληνίδα φαίνονταν. Και μου λέει ότι δεν είναι καλό. Θα βγείτε να πείτε, θα μας ενημερώσετε, να ξέρουμε τι θα γίνει. Επισήμως. Ο ασκητής, ο μη ασκητής, ο ασκούμενος. Δεν ξέρω. Μήπως πρέπει κάποιος να βγει να μας ενημερώσει? Πού είναι, ρε παιδιά, να ξέρουμε, να ενημερωθούμε? Όποιος μου λέει ότι είναι καλό, να το πετάω στη μούρη, να του λέω να το φίλε, δεν είναι καλό. Όποιος μου λέει ότι είναι κακό, να του πετάω στη μούρη, να του λέω να το φίλε, είναι καλό. Μια ενημέρωση, ένα βίντεο, ένα γραπτό, ένα κείμενο, κάτι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Στα παιδιά στο σχολείο, στα παιδιά στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στον υπηαγωγείο θέλετε? Πού θες το βρεφείο νηπιακομείο? Στο λύκειο θέλεις? Βάλ το, δεν το έχεις πει στα παιδιά? Δεν έχεις πει στα παιδιά αν είναι καλό να αυνανίζονται ή όχι? Η πολιτική, υπουργός παιδείας, αυτά δεν έχετε πει? Οι βουλευτές? Κρυφό είναι? Μήπως να κρύψουμε και το χέσιμο? Είναι καλό να χέζω? Με σαφήνεια, με ακρίβεια, με καθαρότητα, ευκρίνεια, αμεσότητα. Δεν έχετε πει στα παιδιά στο σχολείο, στους γονείς, στους πολίτες, αν είναι καλό ή κακό ο αυνανισμός? Οι γιατροί, η ιατρική, πρόληψη υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, οι νομαρχίες, διευθύνσεις υγείας. Κάτσε, για όνομα του Θεού να πείτε. Έλα, Χριστός και Παναγία, να πούμε, και Άγιοι Απόστολοι και Βούδα και Μωάμεθ και ό,τι θέλεις να πούμε. Και Δία. Α, είναι και ο Δίας. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, με κάποιο τρόπο ενημερώστε εμένα ή κυρίως το γενικό πληθυσμό, την πλειοψηφία, να ξέρουμε, να ξέρουνε, να ξέρετε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Τον αυνανισμό, ρε παιδιά. Τον αυνανισμό θα μας πείτε αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται? Μας το κρύβεται αυτό το πράγμα? Έλα, Ιησούς Χριστός και η Παναγία. Εντάξει, η Wikipedia, ο καθένας μπορεί να πάει να γράψει εκεί το ένα το άλλο τα αυτά. Βάλτε, ρε παιδιά, μια ανάγκη. Κράτος, οργάνωση, πολιτεία, για όνομα του Θεού να πούμε. Ή του Βούδα ή του Αλλάχ ή του Δία ή του Μωάμεθ. Ρε παιδιά, εντάξει, συνάνθρωποι. Έτσι, ρε παιδιά, να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει πει κουβέντα? Πού είναι μια ενημέρωση? Ο αυνανισμός είναι κακό, ο αυνανισμός είναι καλό? Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ενημερώστε τα προτέρω του καιρού, νομίμως, τι γίνεται. Εν ονόματι του νόμου, ενημέρωση. Ευχαριστώ. Μην έχετε το λαό και μπερδεύετε.